Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Πού σας βρίσκουμε να επικοινωνείτε τις ομορφιές της χώρας μας? Ναι, είμαι στην Ολλανδία, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. Μιλάμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον επιδημολογικό χάρτη της χώρας και τους εξηγούμε ακριβώς όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα, πώς πάμε καλύτερα. Σε ποιο χρώμα μας έχουν οι Ολλανδοί? Οι Ολλανδοί έχουν κάθε περιοχή λίγο διαφορετική. Έχουν κίτρινο και πορτοκαλί. Το πορτοκαλί μας δυσκολεύει λίγο σε κάποιες περιοχές, στην Κρήτη και αυτά. Αλλά όμως υπάρχει διάθεση, αρκεί τα νούμερα έτσι λίγο να μας βοηθήσουν. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, περί τα τέλη του μήνα στην πραγματικότητα να αρχίσουν να πρασινίζουν τα φανάρια. Κάθε χώρα έχει τα δικά της κριτήρια και το δικό της σύστημα, έτσι. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε είναι σε όλη την Ευρώπη μια μεγάλη πτώση της πίεσης και στα συστήματα υγείας και στα κρούσματα και στους θανάτους. Αυτό βοηθάει διάθεση, ναι, τη διάθεση όλων να πάρουν αποφάσεις έτσι πιο φιλελεύθερες για τα ταξίδια και τον τουρισμό. Με τη Μεγάλη Βρετανία τι θα κάνουμε, κύριε Θεοχάρη, που γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλος πονοκέφαλος και για εσάς φυσικά και για την κυβέρνηση ολόκληρη αλλά και για τους φορείς του τουρισμού? Τι βλέπετε να γίνεται και ποιες είναι και οι δράσεις που έχετε αναλάβει? Είναι ένας πονοκέφαλος για όλη την Ευρώπη. Φαίνεται ότι οι αποφάσεις της Μεγάλης Βρετανίας στηρίζονται περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα της διαχείρισης της πανδημίας. Προσπαθούν να διαχειριστούν το σταδιακό τους άνοιγμα το εσωτερικό και το άνοιγμα των συνόρων. Τώρα η αίσθηση είναι ότι υπάρχει φόβος. Εν πάση περιπτώσει έχουν εισάγει αρκετά από την λεγόμενη τώρα Δέλτα. Την παλιά Ινδική. Έχουν αρκετή έξαρση κρουσμάτων. Φαίνεται επίσης ότι οι δόσεις που έχουν κάνει ως τώρα, που είναι κυρίως μια μονοδοσική στρατηγική, δεν τους καλύπτει τόσο καλά όσο οι δύο δόσεις που έχουμε εμείς και είναι ο πληθυσμός μας καλύτερα προστατευμένος. Μήπως και ο Μπόρις Τζόνσον θέλει να κρατήσει και το χρήμα μέσα στη χώρα, είναι και παίζει ρόλο και αυτό το παιχνίδι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά παίζουν τη σημασία τους, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για έναν πραγματικό φόβο. Φοβούνται για την εσωτερική διαχείριση και την απώλεια ελέγχου και έτσι είναι πιο συντηρητικοί στο άνοιγμα τους. Ενδεχομένως να φυσάνε και το γιαούρτι, ξέρετε, καμιά φορά. Δηλαδή, ο στόχος του 50% πιστεύετε θα πιαστεί φέτος, κύριε Υπουργέ? Γιατί είχαμε αρχικά βάλει ένα τέτοιο στόχο, 50% εννοούμε το 19 τώρα. Τι λέτε? Είμαι πάντοτε σε όλες μου τις δηλώσεις και θα συνεχίσω να το κάνω, να λέω ότι τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή έχει η ποιότητα. Η ποιότητα αυτό σημαίνει η εμπειρία που έχουν να είναι ασφάλειας, μια εμπειρία ασφάλειας, μια εμπειρία οργανωμένου επαγγελματικού συστήματος που τους κρατάει όλους σε πλήρη ασφάλεια. Αυτό το βλέπω, ξέρετε, έχω πάει σε τόσες πολλές χώρες, θα παρακολουθείτε πόσο δύσκολο ήταν το προηγούμενο διάστημα και παντού μου λένε αυτό, ότι όποιος γύρισε από την Ελλάδα στη Γαλλία πέρσι, από την Ελλάδα στη Γερμανία ή στην Πολωνία, όλοι μετέφεραν μια εικόνα που δεν ήταν πολύ έτσι, οι περισσότεροι μείναν στις χώρες τους. Αυτοί όμως οι λίγοι μετέφεραν την εικόνα του επαγγελματισμού των ελληνικών ξενοδοχείων, των εστιατορίων μας, με τις μάσκες, με τα γάντια, με ό,τι χρησιμοποιούσαμε. Και αυτοί έχουν δημιουργήσει ένα πολλαπλασιαστικό φαινόμενο. Γι' αυτό η χώρα μας είναι πρώτη στις προτιμήσεις παντού. Και εκεί λοιπόν, στηριζόμενοι σε αυτό, πρέπει να καταλάβετε ότι το 45 ή το 50 έχει μικρή σημασία όταν αυτό το brand τα γεννάει τουρίστες για τα πάντως, επόμενα 3-5. Πάντως, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να όντως το brand Ελλάδα είναι πολύ δυνατό και θα γεννήσει τουρίστες όπως το λέτε, μέχρι τότε, μιλώντας και με φορείς του τουρισμού, μας λένε ότι χωρίς Βρετανούς είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Βέβαια, είναι μεγάλη ζημιά για όλη την οικονομία της Ευρώπης, την τουριστική οικονομία της Ευρώπης. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Σε εμάς μας αφορά ο τόπος μας τώρα στη συγκεκριμένη συζήτηση. Αλλά τι να πούν και οι Πορτογάλοι που ήταν, βγήκαν όλο αυτό το πισωγύρισμα ακριβώς και τρέχανε χθες πάλι να βρουν εισιτήρια. Φαινόμενα που είχαμε ζήσει και πέρσι, θυμάστε με το Παρίσι, τους Βρετανούς να τρέχουν να αγοράσουν. Τώρα τρέχανε χθες και σήμερα το πρωί να φύγουν από την Πορτογαλία γιατί από αύριο ξεκινάει η καραντίνα. Αυτά του είδους τα μπρος πίσω, το φαινόμενο του γιογιό, πρέπει να το αποφεύγουμε και δείχνει λίγο ένα λάθος. Κύριε Υπουργέ, το θέμα του πράσινου, του ψηφιακού πιστοποιητικού μάλλον, θα ισχύει, θα τηρηθούν εκεί οι προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράμματα που έχουν πει, θα εναρμονιστούν όλες οι χώρες, δηλαδή ώστε να μπορούμε να συνεννοηθούμε τέλος κάποια στιγμή? Κάθε χώρα πράγματι έχει τα δικά της χρονοδιαγράμματα. Ξέρετε ότι εμείς είμαστε τις πρώτες, το κάτω-κάτω ήταν και δική μας πρόταση, επί τη βάση του τι δυνατότητες είχαμε να κάνουμε.
εμείς να υλοποιήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλες θα τηρήσουν και από 1η Ιουλίου όλες θα έχουν ενταχθεί και αυτό θα είναι πραγματικά μια μεγάλη όθηση στην ομαλοποίηση, όχι τόσο στο πρακτικό θέμα όσο στο γεγονός ότι δεν θα υπάρχει σύγχυση, δεν θα υπάρχουν πολλαπλοί κανόνες από την πρόσωπο. Ναι, γιατί για να μπορεί να υπάρχει μια κωδικοποιημένη μέθοδος και στρατηγική. Τώρα κύριε Θεοχάρη, εξετάζεται, γνωρίζουμε πως εξετάζεται να γίνεται rapid test αντί για μοριακό για την επιστροφή των τουριστών στη χώρα. Τι νεότερο έχουμε από εκεί, γνωρίζετε εσείς στις χώρες τους? Ναι, κάθε χώρα έχει το δικό τους κριτήριο. Έθεσα τους λόγους για τους οποίους το rapid test είναι καλύτερο. Είναι κάτι που το συζητάνε και στο επίπεδο της Βουλής, μου είπαν. Οπότε περιμένουμε νεότερα από αυτό το διάλογο, ο οποίος έχει πάρει και δημόσιο χαρακτήρα. Μάλιστα, οι νέοι πιέζουν πολύ εδώ στην Ελλάδα, γιατί θα έχουν αρκετό διάστημα μέχρι να κάνουν τη δεύτερη τους δόση και ζητάνε ακόμα και ένα δωρεάν τεστ για να μπορούν να πάνε διακόπτες. Για τα χερσαία σύνορα, τι ισχύει αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, τα χερσαία σύνορά μας? Όσοι έρχονται μέσα, τι κανόνες έχουμε? Οι ίδιοι είναι οι κανόνες. Η χώρα έχει τους ίδιους κανόνες και στο εσωτερικό της φυσικά για Έλληνες και τουρίστες, αλλά και στα σύνορά της, ανεξαρτήτως από ποια χώρα έρχεται κάποιος. Το αρνητικό τεστ, η απόδειξη ότι έχει περάσει την νόσο κάποιος και φυσικά και το πιστοποιητικό του εμβολιασμού είναι οι τρεις κατηγορίες με τις οποίες επιτρέπουμε να μπουν. Έχουμε μια αύξηση της ροής, ένα τριπλασιασμό, αν θέλετε, και στα αεροδρόμια μας σε σχέση με το. Πόσο λένε, με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο σημάδι, αλλά το κύριο είναι να ξέρετε ότι βλέπουμε και στα χερσαία σύνορα μηδενική θετικότητα. Την τελευταία εβδομάδα όλα τα τεστ που γίνανε δεν βγάλαν ούτε ένα θετικό τεστ. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει, είτε γιατί έχουν νοσήσει πάρα πολύ. Ξέρετε, στα Βαλκάνια πέρασε αρκετά σκληρά η νόσο στο περασμένο διάστημα. Εμείς δεχόμαστε όλους τους εμβολιασμένους, κύριε Υπουργέ, από εκεί με όλα τα εμβόλια ή όσα έχουν πάρει άδεια? Τι ισχύει σε αυτό το πεδίο? Δεχόμαστε τα εμβόλια πρακτικά που χρησιμοποιούνται στις αγορές που μας ενδιαφέρουν. Από τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σερβία, τις Βαλκανικές χώρες. Τη Κίνα, όχι. Όχι, τη Κίνα το δεχόμαστε. Αυτά τα έχουν στη Σερβία, για παράδειγμα. Μάλιστα. Η Σερβία έχει το 1 τέταρτο και το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Κοιτάξτε, εγώ σας λέω το εξής. Δείτε αυτό που σας είπα. Πάνω από 8.500-9.000 τεστ, τα τελευταία 9.000 τεστ που γίνανε τις τελευταίες, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, δεν ξέρω πόσο έχουν γίνει στα κερσία σήμερα, δεν βγάλαν ούτε ένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος είναι πολύ ελεγχόμενο. Πολύ ελεγχόμενο. Και ότι υπάρχει υπευθυνότητα από τον κόσμο, τώρα, και έχει καταλάβει ο κόσμος. Τώρα κλείνοντας και. Κύριε Οικονόμου, δείτε το εκ του αποτελέσματος. Από τότε που ανοίξαμε, η πτώση στα κρούσματα έχει αυξηθεί. Έτσι είναι. Σωστό. Αυτό δείχνει ότι το σχέδιο μας λειτουργεί, γιατί το υλοποιούμε και σωστά, δεν είναι απλό σχέδιο επί χάρτη. Ναι. Μακάρι. Αυτό θα το πούμε βέβαια με σιγουριά, κύριε Θεοχάρη, γιατί και πέρυσι τέτοια περίοδο τα ίδια λέγαμε. Και το αρχές Αυγούστου αρχίσαμε πάλι την ανωδική πορεία. Βέβαια τώρα έχουμε τους εμβολιασμούς που αλλάζει το σκηνικό τελείως. Ότι δεν υπήρχε καμία σχέση το τι είδαμε τον Αύγουστο με το πραγματικό δεύτερο κύμα που έρθε τον Νοέμβριο. Δηλαδή δείτε τα γραφήματα και θα δείτε. Από τον Αύγουστο ξεκίνησε σιγά σιγά η αύξηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχάρη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Ευχές για ένα πολύ καλό καλοκαίρι τουριστικά. Σας ευχαριστούμε πολύ.